Φίλοι, γεια σας. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό μέσα από το δορυφόρο που μας παρακολουθείτε. Εκπομπή Μη Μου Πεις και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Κυριακή, σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Μία εκπομπή της αποκλειστικότητας αλλά και της αφοπλιστικότητας, όπως μοναδικά και αφοπλιστικά αλλά και αποκλειστικά λέει σε αυτήν εδώ την εκπομπή η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, αλλά και το έτερο νήμιση Εμμανουέλα Σπανού, η οποία κοιτάζοντας αριστερά, κοιτάζοντας δεξιά, σήμερα δεν είναι κοντά μου. Ο λόγος είναι ότι ένα πολύ πολύ μικρό προβληματάκι, το οποίο έπρεπε να επισημανθεί αλλά και να μείνει λίγο στο κρεβάτι, την εκράτησε στην Αθήνα, έτσι δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας στην αποστολή που είχαμε εμείς πει σε εσάς μία εβδομάδα πριν ότι θα έχουμε για αυτά τα 3-24 ώρα που θα περάσουμε καταπληκτικά εδώ στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, την Νάξο. Η Νάξος λοιπόν είναι το νησί το οποίο αποφασίσαμε να επισκεφτούμε μέσα σε αυτήν την καλοκαιρινή μας περιοδία, έτσι και για να ξεκουραστούμε βέβαια ένα τριήμερο, γιατί ξεκλέβουμε χρόνο, αλλά και για να σας παρουσιάσουμε ό,τι μοναδικό και αποκλειστικό έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα περιμένετε να δείτε πάρα πολλά θέματα, δηλαδή να σας δείξουμε παραλίες, να σας δείξουμε αξιοθέατα, να σας δείξουμε τοπία κτλ. Εμείς όμως δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πλέον μέσα από το ίντερνετ μπορείτε να μάθετε αλλά και να ενημερωθείτε για τα πάντα. Αυτό που προτιμήσαμε να κάνουμε είναι να σας προτείνουμε τον καλύτερο, αν το θέλεις, τόπο, αλλά και το καλύτερο μέρος διαμονής και βεβαίως τα πλέον παραδοσιακότατα και τοπικά προϊόντα, έτσι όπως αυτά πάπου προς πάπου γίνανε γνωστά όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ένα από αυτά τα οποία πρόκειται να μας απασχολήσουν και να αναφερθούμε πάρα πολύ είναι η γραβιέρα Νάξου, που θα σας παρουσιάσουμε αύριο αποκλειστικά από αυτή την εκπομπή πώς ακριβώς φτάνει τελικά στα σπίτια μας, η πατάτα Νάξου αλλά και η μοναδική της Αλία και πάρα πολλά άλλα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς βέβαια μπορεί να βρεθήκαμε με το συνεργείο μας στο πανέμορφο νησί της Νάξου, αλλά όλο αυτό το ταξίδι δεν θα είχε γίνει εάν δεν είχαμε πριν από όλα επισημοποιήσει πλέον με σφραγή και υπογραφή την έγκυρη, σωστή, αλλά άνετη, αλλά και πάρα πολύ όμορφη φιλοξενία μας. Έτσι, μέσα από πάρα πολλές προτάσεις που είχαμε, αποφασίσαμε ότι ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία τα οποία εδρεύουν στο νησί της Νάξου και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μοναδική φιλοξενία είναι το Imperial Naxos, όπου θα μας φιλοξενήσει αυτές τις τρεις μέρες που πρόκειται να μείνουμε στο νησί. Imperial Naxos λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το μοναδικό αυτό ξενοδοχείο στον Άγιο Προκόπη στην Νάξο για την μοναδική αλλά και άριστη φιλοξενία όσον αφορά τα δωμάτια, την περιήγησή μας στους εξωτερικούς χώρους, το μπάνιο μας, αλλά μέχρι και τη βουτιά μας στην πισίνα, αλλά βεβαίως μέχρι και τον φαγητό μας από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Να πω ότι όσοι τηλεφωνήσετε αυτό το τριήμερο στην εκπομπή, αλλά βεβαίως στείλετε και mail στο mimupispapaki@yahoo.com ή Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης Α και Β, δύο από εσάς θα κερδίσετε τέσσερις νύχτες, 5 ημέρες εντελώς δωρεάν από το Imperial Naxos, για να έρθετε στους επόμενους τρεις μήνες και να κάνετε από την εκπομπή Μου Πεις άνετες και πολύ όμορφες και πάνω απ' όλα ένα πανέμορφο δώρο από αυτή την εκπομπή, διακοπές. Θέλω να πω όμως ότι εμείς μπορεί να βρεθήκαμε στην Άξο, παρόλα αυτά πριν φύγουμε βρεθήκαμε σε μια μοναδική πρεμιέρα, την οποία είχα υποσχεθεί ότι θα είναι το πρώτο θέμα της συγκεκριμένης εβδομάδας την οποία πρόκειται να ανοίξουμε. Ένα από αυτά ήταν η πρεμιέρα η οποία έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Δημοτικό Θέατρο Παπάγου με την παράσταση «Εδιόρφανε». Θέλει να με κάνει να πέσω μέσα στην πισίνα, αλλά δεν θα το καταφέρει. Εγώ συνεχίζω να τα λέω και θα πω το εξής, ότι βρεθήκαμε στο Δημοτικό Θέατρο Παπάγου στην παράσταση «Εδιόρφανε» με τον μοναδικό Παύλο Χαϊκάλη, Αργύρη Αγγέλου, Γιάννη Βούρο, Σπύρο Μπιμπίλα, συνεχίζω ακάθεκτος, βεβαίως Φώτη Σπύρου και Κώστα Φλοκατούλα και πολλούς άλλους. Μία παράσταση σε σκηνοθεσία του Τάσου Χρυσικάκου, αλλά και βεβαίως με μοναδική μουσική, έτσι, μουσική υπόκρουση, αλλά και όλα τα μουσικά θέματα επιλεγμένα από τον κύριο Χατζικουτσέλη και τον κύριο Πυριόχο. Να στείλουμε τα φιλιά μας σε όλους. Με την Εμμανουέλα
Μανώλας Φανού, λοιπόν, βρεθήκαμε στην πρεμιέρα. Πλήθος κόσμου βρισκόταν εκεί πέρα, στην παράσταση Εδί Ορφανέ, που ξεκίνησε την περιοδία. Και πάμε όλοι μαζί εδώ από το Imperial Naxos να σας ταξιδέψουμε σε μια μοναδική παράσταση που θα περιοδεύσει και στις Κυκλάδες. Γι' αυτό αξίζει να το δεις. Ήταν μοναδική πρεμιέρα χωρίς την αγαπημένη Λουίζα για το Εδί Ορφανέ ναι, και τον μοναδικό και ταλαντούχο Αργύρη Αγγέλου, βεβαίως, που είναι εδώ κοντά μας. Τι κάνεις? Μια χαρά, μια χαρά. Μας είπες πριν λίγο όταν ήρθαμε ότι έχεις άγχος και λέμε, είναι δυνατόν εσύ αυτό να έχεις άγχος? Τι λες τώρα, εννοείται ότι έχω άγχος. Πάντα εδώ άκουγα το Γιάννη το Βούρο που είναι πόσα χρόνια στο χώρο και έχει παίξει πόσα έργα, ας πούμε, ότι πάντα μια πρεμιέρα σηματοδοτείται από άγχος. Θέλω να μου πεις, Λίζα. Εντάξει, Λουίζα. Λουίζα. Ναι, το έκανα λίγο πιο ερωτικό. Δεν είμαι και φτιαγμένος ακόμα. Για να σε δούμε στα πλάνα. Θα έχω όλες τις σκηνές την παράσταση. Θέλω να μου πεις, Λουίζα, ο ρόλος αυτός ήρθε κατευθείαν για σένα έτσι ή έγιναν κάποιες συζητήσεις και είπες ότι τελικά μπορείς να σαρκώσεις κάτι τέτοιο? Όχι, δεν είναι από τις ευκαιρίες και τις προτάσεις που έρχονται που δεν το σκέφτησα δεύτερη φορά. Δηλαδή, με το που με φώναξε ο κύριος Μπάλλας στη θεατρική διαδρομή για να μου προτείνει συνεργασία για το καλοκαίρι, εννοείται ότι πήγα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι, επειδή δούλεψα και πέρυσι το καλοκαίρι, δεν είχα αποφασίσει αν θέλω να δουλέψω ή να ξεκουραστώ. Αλλά όταν μου είπε γιατί με θέλει, λέω: Οκ, ναι, ναι, ναι. Μου λέει να μιλήσουμε οικονομικά και αυτά. Δεν χρειάζεται, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Εντάξει, εντάξει. Εσύ τώρα είπες: Δεν χρειάζεται, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Γιατί αγαπάς πάρα πολύ τις θεατρικές παραστάσεις του κυρίου Μπάλλα και βέβαια είσαστε ένα μοναδικό επιτελείο συνεργατών εδώ, θα το πούμε. Ή ο ρόλος και το έργο, γιατί το έργο αυτό πριν 18 χρόνια είχε σκίσει και μάλιστα ήταν τραγωδία, στην ουσία δράμα. Και τώρα έχει γίνει κωμωδία. Όχι, και πριν 18 χρόνια που είπες και εσύ που είχε ανέβει με τον κύριο Χρυσικάκο που μας πάλι που το ανεβάζει τώρα. Και τώρα. Πάλι κωμωδία. Πάλι μια ήταν παροδία με άντρες ηθοποιούς ήταν. Πώς είναι ένας άντρας για να υποδίδεται έναν γυναικείο ρόλο, αλλά όμως καρικατούρα νομίζω ότι βγαίνει λίγο. Δεν είναι η γυναίκα αυτή, ας πούμε, που ξέρεις, δηλαδή δεν θα υποδηθείς την Εμμανουέλα. Όχι, βέβαια. Την παρουσιάστρια. Αν με δεις, θα καταλάβεις ότι δεν μπορώ να υποδηθώ την Εμμανουέλα. Με πολύ άσχημη. Άλλωστε να σου πω, εμάς μας αρέσει που είσαι ωραίος σαν άντρας. Τώρα σαν γυναίκα δεν σε είχαμε. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει γι' αυτό. Είναι ένας ρόλος λοιπόν έτσι περίεργος. Ναι. Ποια είναι τα σημεία του εκείνα τα οποία μπορούν να σταθούν αυτοί που πρόκειται να σας δουν? Γιατί θα γυρίσετε όλη την Ελλάδα, όλη την Κύπρο, παντού θα πάτε. Ναι.